Διότι σήμερα είχαμε και την συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για τα ανταποδοτικά τέλη, τα οποία ήταν να εφαρμοστούν, τα μειωμένα ανταποδοτικά τέλη να εφαρμοστούν το 2021 που μας πέρασε. Τελικάμε όλη αυτή την κατάσταση για να μην επανέλθουμε το ποιος φταίει, γιατί φταίει κτλ. Πήγαμε, καθυστερήσαμε πάση περιπτώσει, αλλά τα συγκεκριμένα μειωμένα τέλη θα εφαρμοστούν από τις αρχές του 2022. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Μπελέγρη, για να μας πείτε, κύριε Μπελέγρη. Τώρα είναι γνωστό, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, σας είχαμε μαζί και μας είπατε ότι από αρχές του χρόνου θα εφαρμοστούν. Να μας πείτε λίγο τα ποσά που υπάρχουν μειώσεις, έτσι, και δύο-τρεις αξιοσημείωτες περιπτώσεις. Καλό μεσημέρι και από μένα σε εσά και στους ακροατές σας. Να μου επιτρέψετε να ευχηθώ και εγώ περαστικά στην πρόεδρο του Κινάλ, στη Φόφη Γεννηματά, στο μεγαλύτερο αγώνα που δίνει για τη ζωή της. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα ψηφίστηκε από την Οικονομική Επιτροπή τα ανταποδοτικά τέλη που αφορούν το 2022. Όπως είπατε, η προηγούμενη απόφαση 721 του 20 που αφορούσε τα ανταποδοτικά του 21 καθυστέρησε να εφαρμοστεί κατά 8 μήνες. Έτσι λοιπόν, αναγνωρίζοντας αυτή την καθυστέρηση, τα ανταποδοτικά του 22 θα έχουν μία μείωση, η οποία είναι αποκλειστικά και μόνο σε αυτά που έχασαν, ας το πούμε έτσι, οι δημότες τους 8 μήνες του 2021. Άρα θα εφαρμοστεί για το πρώτο οκτάμινο του 2022, σωστά το αντιλαμβάνομαι? Όχι. Καθυστερήσαμε να εφαρμόσουμε την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά 8 μήνες, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε εφαρμόζεται η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η περσινή, από την 1 Σεπτεμβρίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου. Απλώς οι δημότες έχασαν αυτούς τους 8 μήνες. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε φέτος για τα επόμενα ανταποδοτικά και ψηφίζουμε αυτή τη μείωση την οποία έχασαν πέρσι. Δηλαδή διαφορετικά τα ανταποδοτικά θα παρέμεναν στα ίδια. Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτή την καθυστέρηση, ερχόμαστε και δίνουμε μία μείωση περίπου της τάξης του 6% στους οικιακούς συντελεστές και 12% στους επαγγελματικούς συντελεστές. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν κάποιες, να μας δώσετε μερικά παραδείγματα, για παράδειγμα για τα απομακρυσμένα χωριά, είτε της Αμανής είτε της Δημοτικής Συνότητας των Καρδαμήλων. Πόσο ήταν πριν, πόσο πάνε μετά τη μείωση? Ενδεικτικά λοιπόν θα σας πω, για να μην σας κουράσω, ότι φέτος, αυτό το μήνα που διανύουμε, τα ανταποδοτικά, μιλάμε πάντα για τα οικιακά, αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αμανής ήταν ο συντελεστής 1, τώρα γίνεται 0,94. Και πολύ χαμηλό συντελεστή επίσης τον 1 έχουν οι αμάδες, το Βίκη, τα Καμπιά, η Σπαστούντα και το Πιτιός, και ο οποίος και εκείνος γίνεται 0,24. Όλοι οι υπόλοιποι πρώην δήμοι από το 1,65 που ισχύει σήμερα πάνε στο 1,55. Και κύριε Αντιδήμαρχε, πόσο κοστίζει αυτό στο Δημοχείο, δηλαδή όλη αυτή η μείωση, γιατί χρηματικό ποσό μιλάμε? Λοιπόν, αυτό ακριβώς ήταν και εμάς το μεγάλο μας μέλημα, πώς θα επιστρέψουμε μέχρι ακεραίας τα χρήματα τα οποία εισπράξαμε παραπάνω το τρέχον έτος. Κάναμε λοιπόν το εξής. Πήραμε τα τετραγωνικά, τα οικιακά τετραγωνικά, βάσει της αποφάσεως της περσινής και τα πολλαπλασιάσαμε με το συντελεστή τον αυξημένο και τα πολλαπλασιάσαμε και με τον μειωμένο. Δηλαδή το 1,83 που ίσχυε πέρσι με το 1,65 που ισχύει φέτος. Είδαμε λοιπόν ότι εισπράξαμε επιπλέον, για αυτό το 8μηνο μιλάω, 440.700 ευρώ. Αυτά όλα είναι υπολογισμοί, γιατί στην ουσία επί του πρακτέου ακόμα στο ταμείο μας δεν έχουν μπει, αλλά παίρνουμε τα τετραγωνικά επί τους κολλητούς και λέμε θα εισπράξουμε αυτά τα χρήματα. Κάναμε λοιπόν αυτή τη μείωση, την οποία θα επιστρέψουμε στους δημότες μας 491.000
Άρα λοιπόν επιστρέφουμε και 50.000 παραπάνω. Στην ουσία αυτά τα χρήματα που πλήρωσαν παραπάνω οι δημότες το πρώτο εξάμεινο κατά τη διάρκεια του έτους θα τους αποδοθούν πίσω. Μάλιστα. Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.